πλατεία είναι νου παικτής. Η ανθρωπιστική κρίση, περιμένετε να σας πω. Η ανθρωπιστική κρίση ήταν, θεωρήθηκε το νομοσχέδιο που φέραμε μονομερής ενέργεια από τον Κοστέλο. Το θυμάστε εκείνο το βράδυ. Από τους θεσμούς δηλαδή από την Τρόικα. Η ανθρωπιστική κρίση ήταν κάτω από το τραπέζι από τη Νέα Δημοκρατία 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια δεν υπήρχε, γιατί τις υπαγόρευαν. Η Τρόικα υπαγορεύει πάντα στην Νέα Δημοκρατία τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή της υπαγόρευε ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να μπει στο τραπέζι. Γιατί δεν έπρεπε να μπει στο τραπέζι? Γιατί κατεδείκνυε με τον πιο φοβερό τρόπο ότι τα μνημόνια και η λιτότητα οδηγούσαν μια ευρωπαϊκή χώρα, και εδώ υπάρχει διαφορά από τη Σουηδία με το δικό της νόμισμα, από μια σε μια ευρωπαϊκή λοιπόν χώρα την οδηγούσανε σε καιρό, για ακούστε με λιγάκι, σε καιρό ειρήνης την φτάνανε να έχει τα αποτελέσματα ενός πολέμου. Αυτό είναι η διαφορά η μεγάλη. Εμείς από την πρώτη στιγμή σχεδιάσαμε ένα διαφορετικό σε όραμα και σχέδιο δράσης πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Το αποτέλεσμα, κύριε Αυτή, ναι, και είπε και η κυρία Σμακόπουλου, είχατε ένα προϋπολογισμό στο μυαλό σας, αλλά δεν τα βρήκατε. Κυρία Σμακόπουλου, στενοχωριέται που δεν βρήκαμε τα 2 δις που υποσχόντουσαν αυτοί ότι υπήρχαν στα ταμεία, ενώ δεν βρήκαμε μία, βρήκαμε 500 εκατομμύρια μείον. Πώς θα έκαναμε όλο το πρόγραμμα στη σύλληψή του? Και έπειτα το πρόγραμμα δεν ήταν ενός χρόνου, ούτε 6 μηνών, ήταν συνολικά. Εμείς λοιπόν δώσαμε πράγματι μόνο 200 εκατομμύρια. Πώς όμως? Και κοιτάξτε τη διαφορά της δεξιάς πάντα από την αριστερά που σκέφτεται ποια είναι τα πραγματικά αδύναμα στρώματα. Δώσαν ένα οριζόντιο χατζηλίκι, 500 ευρώ άπαξ. Δώσαν 500 εκατομμύρια άπαξ. Τι δίνουμε εμείς με τα 200 εκατομμύρια και γιατί είναι διαφορετικό? Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Δηλαδή δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε πάνω από 90.000 οικογένειες για 9 μήνες, 300 κιλοβατόρες δωρεάν. Δεύτερον, κάρτα αλληλεγγύης σύντησης που σημαίνει 70 έως 200 ευρώ το μήνα για 9 μήνες και επίδομα ενοικίου. Η κάρτα αλληλεγγύης σημαίνει 330.000 άτομα μηνιαίως. Και τέλος, επίδομα ενοικίου, τα οποία είναι από 70 έως 220 ευρώ, για αρθρίστε τα, για 9 μήνες. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί η ίδια η σοφία του ελληνικού λαού μας υποδεικνύει τους τρόπους. Θέλω να πω με αυτό, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Παπακοσταντίνου στην Γκράβα. Η Γκράβα έκανε ένα παράδειγμα το οποίο εμείς υιοθετήσαμε και σχεδιάζουμε τα σχολικά γεύματα. Πολύ λιδωρήθηκα και από το ΛΑΕ και από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό, συμπλέουν για τις μαρμελάδες. Να πω λοιπόν, εμείς ο στόχος μας είναι να βρει ο κάθε άνθρωπος δουλειά. Δεν να του δίνουμε ούτε συσίτια, ούτε γεύματα, ούτε τίποτα. Η ανεργία αυξήθηκε όμως επί των ημερών. Ακριβώς. Όχι, δεν αυξήθηκε επί των ημερών μας. Θα έρθω και σε αυτό. Λοιπόν, ένα-ένα. Στην Γκράβα. Στην Γκράβα λοιπόν αυτή η εμπνευσμένη. Δεν είδα να το λέτε στους άλλους, κυρία Κατζίμη. Λοιπόν, όσο χρόνο πήραν οι άλλοι, θα πάρω κι εγώ. Εμπνευσμένοι δάσκαλοι λοιπόν στην Γκράβα είπαν στα παιδιά να φέρουν ένα τάπερ με τα μαχαιροπύρουνά τους από το σπίτι και είπαν στο παραδιπλανό ορφανοτροφείο να ετοιμάζει ένα γεύμα κάθε μεσημέρι ζεστό. Αυτό εμείς για το δημόσιο σχολείο το είχαμε έτοιμο από το Σεπτέμβριο να το επεκτείνουμε. Ξέρετε, υπάρχουν 600.000 παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Εμείς σήμερα δυστυχώς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει το χάρτη της φτώχειας με αδιάστητα κριτήρια σε όλη την Ελλάδα. Θα δώσουμε λοιπόν σε επιλαγμένες τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί πιο πολύ από την κρίση με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας τρόφιμα σε κοντινούς θεσμούς οι οποίοι μπορούν να μαγειρέψουν εγγυημένα καλό φαΐ για τα παιδιά. Ένα. Και θα πηγαίνουν να φάνε όλα τα παιδιά.
Αυτό είναι η έννοια μας για το δημόσιο σχολείο. Δεν θα κόψουμε τις φλέβες μας εδώ για το ιδιωτικό σχολείο, για τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, στα οποία τα παιδιά τρών το μεσημέρι. Εμείς θα δώσουμε λοιπόν το γεύμα το μεσημέρι. Και να σας πω κάτι άλλο. Βρήκαμε ότι τόνοι προϊόντων, φρούτων, λαχανικών κτλ. Καταστρέφονται στις κομματερές. Δεν υπάρχουν στις κομματερές. Οι κομματερές τις ψάχνουν ακόμα. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το 17% να το πάμε στις δομές αλληλεγγύης. Είπαμε λοιπόν, τα φρούτα. Θα μπορούσαν τόνοι φρούτων λοιπόν να μεταποιηθούν σε εργοστάσια κλειστά, τα οποία έχουμε το νομοσχέδιο κατά το πείραμα της Βιομέ. Αυτοδιοικούμενα με αυτό το νομοσχέδιο να τα ανοίξουμε για την ανεργία που μου είπατε ναι. πριν και τα οποία θα μπορούσαν και να μεταποιούν αυτά τα φρούτα, τα ροδάκινα τα περιβόητα σε μαρμελάδες, ώστε κάθε πρωί τα παιδιά όλων αυτών των περιοχών όπως της Γκράβας να έχουν ένα γάλα. Ναι. Ένα Φωτή. Κομμάτι ψωμί και μαρμελάδα που είναι εξαιρετικά θρεπτικά. Κάποτε να πούμε πέντε πράγματα στον ελληνικό λαό για ποιον έχει την ταξική μεροληψία. Εμείς δεν κλείσαμε, ξέρετε, τα επάλεπα στις πιο προνομιούχες περιοχές. Θέλω να μου απαντήσει αυτό πραγματικά. Είπατε και νομίζω ότι ακόμα και η κυρία Σημακοπούλου και ο κ. Παπαγαστούλου είπαν ότι έχει γίνει κάποιο έργο. Πάνω στην θα το συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό για την ανεργία. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο? Ακριβώς. Δηλαδή, με πολύ λίγα λόγια, αν γίνεται σε μέσα, είναι μόνο να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενα τα εργοστάσια που κλείσανε? Όχι. Η ανεργία έχει και κυρίως των νέων, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για να σταματήσει η επιστημονική προσφυγιά. Εγώ έτσι τη λέω. Ό,τι καλύτερο φτιάνει η χώρα παράγεται μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία εμείς υπερασπιστήκαμε και με το άρθρο 16 και μετά και κατά του νόμου Διαμαντοπούλου. Θα το ξαναφέρει η δεξιά. Απαντάω ένα-ένα. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε χρόνο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι όπως πρέπει, γιατί αλλιώς θα φανεί ότι μέσα σε 48 ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχτηκε από αντιμνημονιακό κόμμα σε μνημονιακό και θα φανεί επίσης ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά Φωτίου, με τη δεξιά. Πρέπει να κλείσουμε και σας έκανα μια ερώτηση. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Λοιπόν, δύο λοιπόν κομμάτια. Το ένα είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που είναι έτοιμα τα νομοσχέδια και δεν προλάβαμε να τα ψηφίσουμε σε 6 μήνες και η οποία είναι ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στη δημόσια οικονομία και ανάμεσα στην ιδιωτική. Ανάμεσα λοιπόν εκεί οι νέοι θα μπορούν να κάνουν συνεργατικές επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι αλληλέγγυες και οι οποίες θα έχουν το εξής στοιχείο. Δεν υπάρχει κέρδος για να βγάζουν αυτές οι επιχειρήσεις. Θα πηγαίνει πάντα στην την ίδια την επιχείρηση. Θα χρηματοδοτούνται με μικρό ποσό από την αρχή. Θα έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις και θα είναι στον τομέα της μεγάλης εξειδίκευσης. Ένα. Δύο. Όλο το άλλο κομμάτι. Έχουμε καταγράψει τις ανεκμετάλλευτες γαίες. Έχουμε καταγράψει τα εργοστάσια μεταποίησης τα οποία πρέπει να ενισχύσουν την πρωτογενή παραγωγή. Η πρωτογενής παραγωγή θα αναδιαρθρωθεί. Ωραία. Δηλαδή, κυρία Κατσίμη, ωραία, ωραία. Αλλά τελικά, αν δεν καταλάβει αυτός ο λαός ποιες είναι οι διαφορές, θα συζητάμε τα πιασιάρικα. Αν θα κάνουμε οικουμενική ή δεν θα κάνουμε. Σας δώσαμε, κυρία Φωτίου, πολύ χρόνο να πείτε και από ό,τι καταλάβαμε στηρίζεστε στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και κλείνει ο κ. Παπακοσταμού, γιατί μίλησε λιγότερο από όλους. Όχι, εντάξει, είναι μεγαλύτερα κόμματα, δεν έχουμε αντίρρηση. Ναι, και έχουν ευαίσθηση. Και σέβομαι το δικαίωμα των κυρίων να πούν τις απόψεις τους. Έξω από το χρόνο. Ένα, πάλι. Για τα θέματα ανθρωπιστικής κρίσης και ό,τι φιλολαϊκό πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση προτού κάνει τη μοιραία επιλογή του τρίτου μνημονίου. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι βεβαίως ήταν θετικά. Έκανε και θετικό έργο η προηγούμενη κυβέρνηση. Άλλωστε και βουλευτές Λαϊκής Ενότητας συμμετείχαν σε αυτό το θετικό έργο. Θα αναγκαστεί η επόμενη κυβέρνηση, όποια σύνθεση και να έχει, εφόσον κινείται στις ράγες του μνημονίου, να τα πάρει πίσω πάρα πολλά από αυτά. Η κυρία Φωτίου μπορεί να έχει προσωπικά τις καλύτερες προθέσεις. Που το είπε και με το χαρακτηριστικό τρόπο ότι θα φτιάξω και μαρμελάδα για τα παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις.
την υποχρεώνει όμως αυτό που υπέγραψε να κόψει 900 εκατομμύρια από όλα τα χρονιακά επιδόματα. Δεν με υποχρεώνει, κύριε Παπακοσταντίνου. Διαπραγματεύτηκα εγώ προσωπικά. Μα πώς να σας βοηθήσω όμως αυτά τα πράγματα. Τόση ώρα άκουγα και εγώ ήθελα να σχολιάσω 100 πράγματα, αλλά επιτρέψτε μου. Σας λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι. Ναι, ότι θα κόψει το λαιμό, αλλά θα τα κόψετε. Το ίδιο ισχύει για τον νόμο Βαλαβάνη για τις 100 δόσεις, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μια σειρά πραγμάτων θα αναιρεθούν. Δεύτερον, το θέμα είναι τρία πράγματα πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση: δουλειές, δουλειές και πάλι δουλειές. Για να μην χρειαζόμαστε να έχουμε ανθρωπιστική κρίση και να δράει η αριστερά ως εκκλησία της Ελλάδος μόνο. Για να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό κτλ. Και τρίτον, στα νέα παιδιά που μας ακούνε και που έχουν συχαθεί όλο αυτό που έχει γίνει και σου λέει όλοι μας κοροϊδεύουν. Όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι μας λένε ότι θα ασκήσουν στα μνημόνια και στο τέλος μας φέρνουν από ένα άλλο φάρμα καιρό στο κεφάλι. Έχουμε να τους πούμε, μεγάλε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έχεις κριτήριο, δεν είναι όλοι εξιωμανείς, δεν είναι ερωτευτικοί.